ότι χτίζαμε 83 λεπτά. Το καταστρέψαμε σε 7. Προηγηθήκαμε. Τα παιδιά ήταν απόλυτα συγκεντρωμένα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες. Και στη φάση του Βάλτερ, ένας θρίαμβος δεν μπαίνει και μετατρέπεται σε μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας. Τα λόγια αυτά του Δημήτρη Ελευθερόπουλου αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο το τι συνέβη στην Κομωτινή στην αναμέτρηση του Πανθρακικού με τον Λεβαδιακό. Ο Πανθρακικός κρατούσε σχετικά εύκολα το υπέρ του 1-0 που είχε πετύχει με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ροτζέριο Μάρτιν στο 30 και δείχνε πως θα πάρει την πρώτη νίκη του στη φετινή Super League. Το λάθος όμως του Μπαϊκαράκη, η συνολική κακή αμυντική αντίδραση της ομάδας στη φάση του 83ου λεπτού έφερε την ισοφάριση για τον Λεβαδιακό με τον Γιακουμάκη. Η ισοφάριση επηρέασε ψυχολογικά τους γηπεδούχους, οι οποίοι κατέρευσαν με συνέπεια να δεχτούν ακόμη 2 τέρματα. Ο Μάντζιος, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 86, έβαλε μπροστά την ομάδα του και λίγο πριν το τέλος ολοκλήρωσε τη μεγάλη νίκη των Βιωτών, νικώντας εύκολα τον Αθανασιάδη. Εμένα με λυπεί η εικόνα μετά το 1-1. Το 1-1 έγινε. Μετά δεν μπορούμε να πάθουμε να χάσουμε τη συνοχή των γραμμών που είχαμε για 83 λεπτά. Το ίδιο πάθαμε και στη Νέα Σμύρνη μετά το πρώτο γκολ. Έχουμε κάνει μια αντίδραση σε μια κάθετη που δεν βγαίνει, η οποία είναι πάρα πολύ κακή. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και στα 95 λεπτά του αγώνα. Για να βγει ο Πανθραϊκός από την πολύ δύσκολη θέση που έχει περιέλθει, θα πρέπει να γίνει σκληρή δουλειά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στην περίοδο της διακοπής του πρωταθλήματος. Οπότε στη διακοπή θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, να προχωρήσουμε μπροστά και να δουλέψουμε απρόσκοπτα προς τον σκοπό μας και το στόχο μας που είναι η συνεχής βελτίωση. Και εγώ συμφωνώ ότι για μένα ο Πανθρακός θα είναι πάρα πολύ καλό σήμερα για 83 λεπτά. Αλλά σας είπα ότι αύριο το πρωί αυτό που μένει μόνο το 1-3. Το επόμενο παιχνίδι με τον Πλατανιά είναι καθοριστικότατο για το μέλλον του Πανθρακικού στο πρωτάθλημα. Αυτό πρέπει να βάλουμε καθαρό μυαλό, ξέρεις, να δουλέψουμε πολύ καλά τη διακοπή και να πάμε όσο μπορούμε γρήγορα να πάρουμε ένα αποτέλεσμα και να δούμε τι θα γίνει. Παρά το κακό αποτέλεσμα πάντως που άφησε την ομάδα της Κομωτινής χαμηλά στη Super League, οι φιλάθλοι εξέφραζαν την αισιοδοξία τους πως θα τα καταφέρουν ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος και οι ποδοσφαιριστές τους στο τέλος, ενώ ήταν διάχυτη η δυσαρέσκειά τους για τις αποφάσεις του διαιτητή. Όταν δεν δίνεις στο πέναλτι το πρώτο υπέρ μας κόκκινη κάρτα που είναι ο ορισμός, από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, ας πούμε. Όταν βλέπεις ότι ο διαιτητής δεν σου παίζει 50-50, βέβαια και εμείς χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας μετά την ισοφάριση και ήρθε το μοιραίο. Ήμασταν άτυχοι λίγο. Μας έσφαξε και λίγο ο διαιτητής με το γάντι απαλά και έξυπνα και έκανε ήρωα πιο το Μάντζιο, τον ανύπαρκτο. Απ' την άλλη, ο προπονητής του Λεβαδιακού Άκης Μάντζιος, που έχει περάσει από το τιμόνι του Πανθρακικού, δήλωσε ευχαριστημένος για την νίκη της ομάδας του, ευχόμενος παράλληλα τα καλύτερα στον Πανθρακικό για τη δύσκολη συνέχεια. Μια σημαντική και δύσκολη νίκη απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως ο Πανθρακικός. Και ειδικά όταν προέρχεται και με ανατροπή. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου και εύχομαι και καλή συνέχεια και στον Πανθραϊκό και στον Δημήτρη